Αθλόπολης Αθεστίων, ένα ζευγάρι που ουσιαστικά είχε ανοίξει λογαριασμό και από την προηγούμενη κατηγορία. Αναμετρήθηκαν σήμερα και σίγουρα τα παιχνίδια αυτά έχουν αποκτήσει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εδώ ο Αθεστίων θα απειλήσει με φάουλ από τον Τζανάκη στο 18. Απαντάει στις ευκαιρίες το Αθλόπολης με τον Μάρκου να μην τα καταφέρνει με τον Χρονάκη. Φτάσαμε στο 20 λεπτό που δόθηκε πέναλτι από τον διαιτητή. Ένα πέναλτι που δόθηκε για χέρι του κλάδου από προσπάθεια του Ρομπάκη. Το αμφισβήτησαν έντονα οι φιλοξενούμενοι. Δεν έγινε γκόλ όμως από το Αθλόπολης. Δεν τα κατάφερε ο Ρομπάκης απέναντι στον Χρονάκη. Έμεινε σε αυτή τη φάση το 0-0 στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είχε και άλλες φάσεις μέχρι το τέλος. Εδώ χάνει τη μεγάλη ευκαιρία το Αθλόπολης με τον Μάρκου που πλάσερε out. Και με δόση τύχης ο Ανθεστίων φτάνει στο 0-1. Η ομάδα του Λεωνίδα το Μιχελάκη με τον Τζανάκη σκόρερ στο 72. Βλέπετε το σουτ και τις κόντρες που έφεραν αυτό το γκολ για την ομάδα του Θραψανού, η οποία και εκτός έδρας δείχνει πάντα δυνατή. Τελευταία φάση στο παιχνίδι με τον Λουλεμέα για το Αθλόπολης. Το 0-1 έμεινε ως το τέλος σε ένα παιχνίδι που ο Ανθεστίων συνέχισε τη θετική του παράδοση κόντρα στο Αθλόπολης